Επισκεφθήκαμε το Δήμο Τρίπολη σήμερα να ανακοινώσουμε την υποψηφιότητά μας, την οποία την γνωρίζετε και εδώ και καιρό, και να προτείνουμε και 5 πράγματα για συνεργασία. Ένα από αυτά ήταν να είμαστε μαζί και σε κοινό σκοπό με το Δήμο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας, γιατί δεν είναι ανεξάρτητες από το Δήμο. Είναι μαζί με το μελητήριο και θα πρέπει από κοινού να αποφασίζουμε για τους πόρους, τα κονδύλια που θα έρχονται από την ΕΟΠ ή από την Εθνική Συμμετοχή για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ένα άλλο κομμάτι ήταν και συζητήσαμε για την ελάφρυνση και την μείωση των τελών του Δήμου. Ένα άλλο κομμάτι που συζητήσαμε και είπαμε ήταν και αφορούσε τους νέους που θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μειώνουν τις γραφειοκρατικές δουλειές, αφού άπτεται ο Δήμος σε πάρα πολλές υπηρεσίες της Αρκαδίας, όπως είναι η πολεοδομία και οι άδειες λειτουργίας. Και πιστεύω στην καλή συνεργασία και με το Δήμο και με όλες τις αρχές της πόλης. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στο Δημαρχείο τους εκπροσώπους της παράταξης Επιμελητηρίου εν δράση, που συμμετέχει στις εκλογές του Επιμελητηρίου σε 2 εβδομάδες, με επικεφαλή στον κύριο Κοκοσέλη. Είχαμε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την θέση που πρέπει να έχει το Επιμελητήριο σε σχέση με τον νέο Δήμο της Τρίπολης, και θεωρώ ότι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πλέον ο επιχειρηματικός κόσμος μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά ώστε να κάνουμε εκείνα τα βήματα που χρειάζονται για να ξεπεράσουμε την σημερινή οικονομική κατάσταση.